Απόδειξη, please. Με αυτή τη φράση, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, προχωρά σε καμπάνια ενημέρωση των τουριστών με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, μήνυμα το οποίο προβάλλεται μέσω της Google στους μεγαλύτερους ιστότοπους του κόσμου. Παράλληλα, τουρίστες ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, αλλά και για τα κόλπα που χρησιμοποιούν επιτίδη, προκειμένου να κλέψουν την εφορία. Αυτά τώρα είναι λιγάκι παρατραβηγμένο το παραμυθάκι για να λέμε αποδείξεις. Δεν ρισκάρει κανείς. Να ρισκάρεις τι, να γλιτώσεις 5 ευρώ και να πληρώσεις 5.000 δεν γίνεται. Κόβουν απόδειξη. Βεβαίως. Οι σωστοί επιχειρηματίες που έχουν πάνω από 3 άτομα επιχειρήσεις, άσε τα αυτοαπασχολούμε. Εκεί μπορεί να γίνει κάτι και με το δίκιο τους, αφού η φορολογία είναι στα υπουράνια. Κάθε μέρα λαμβάνει ο κόσμος ειδοποιήσεις να πληρώνει εύκα για όλους τριβόλους. Αρκετοί τουρίστες γνωρίζουν το πρόβλημα και ζητούν αποδείξεις, ακόμη και λίγα λεπτά μετά την παραγγελία τους, σχολιάζουν πολίτες και εργαζόμενοι σε διάφορες τουριστικές περιοχές του νησιού. Ναι, όχι μόνο τη ζητάνε, τη ζητάνε και στα ελληνικά. Τι λένε? I need απόδειξη. Εμείς τότε σε άλλο σκόβομαι με το πρώτο πράγμα που θα πάει στο τραπέζι, ποτό είναι, θα είναι, ότι είναι, πάει και το χαρτί. Αλλά επειδή μάλλον δεν το κάνουν παντού έτσι, δεν το βλέπουν. Yeah. I need απόδειξη. Είναι στο τραπέζι. Oh, wow! Σουβλάκι φουλ. Τι είναι οι καλύτεροι πελάτες? Και οι Έλληνες είναι καλοί και οι ξένοι. Αυτή την εποχή είναι γεμάτη χερσόνησο. Εμείς έτσι κι αλλιώς κόβουμε απόδειξη εδώ στο μαγαζί και δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή η απόδειξη φεύγει με τη μία. Και ποιοι είναι οι καλύτεροι πελάτες? Οι Ολλανδοί, θα έλεγα. Ως επιτοπλίστων. Οι Ολλανδοί. Ναι. Κάνουν και περισσότερες καταναλώσεις γενικώς. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε με μετρητά. Μπορείτε να ζητήσετε να πληρώσετε με κάρτα. Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει με μετρητά ή με κάρτα εάν δεν του δοθεί νόμιμη απόδειξη πληρωμής. Απόδειξη, please. Ενώ σε επόμενη φάση θα αναρτηθούν και αφίσες στα ελληνικά αεροδρόμια. Την ίδια ώρα επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι στον κλάδο της εστίασης είναι συνεπείς προς το κράτος, με τους ίδιους να αναφέρονται και στους μειωμένους τζίρους τους. Σαλατούλα, ντοματούλες και αυτά. Μόνο αυτό σαλάτα? Και αρκετή. Πάμε και μέχρι το μουσάκα. Και ποιο νυχτοχέρι είναι αυτή? Κανείς. Όλα μετρημένα. Θεωρώ ότι αυτό το μέτρο είναι εισπρακτικό, διότι καθημερινά φεύγει ο ένας μηχανισμός ηλεκτρικός, έρχεται ο άλλος. Εντάξει στην τάξη, ναι στην όχι στην παρανομία. Συμφωνούμε στο να είμαστε απέναντι και στους πελάτες μας και στους φορείς μας εντάξει. Όμως να δέχομαι ότι καθημερινά αυτά τα κλιμάκια μπορούν να έρχονται και να δημιουργούν πρόβλημα και να προσβάλλουν την επιχείρηση, γιατί δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες που δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα. Με σορτσάκια, με μαγιό και έχοντας φαντασίες μεταμφιέσεις, ελεγκτές οργώνουν και το νησί μας, παρατηρώντας με διακριτικότητα τους πελάτες, τα αφεντικά του καταστήματος και τις παραγγελίες που γίνονται σε μπαρ, παραλίες και όχι μόνο. Πρόσφατα σε γνωστή επιχείρηση του Ηρακλείου, πελάτης ο οποίος υποδίθηκε τον τουρίστα, ντυμένος με βερμούδα και σε ενδυμασία παραλίας, επισκέπτηκε το μαγαζί, ζήτησε να πιει κάτι και επειδή καθυστέρησε για λίγα λεπτά η απόδειξη, του ζήτησε να κάνουν έλεγχο στη μηχανή και γενικότερα στις αποδείξεις όλου του μαγαζιού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μέσα στην επιχείρηση ένας αναβρασμός.